Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριοι έφοροι του Λυκείου των Ελληνίδων Άργους, κύριοι Πρόεδροι των Συλλόγων Νεφέλης και Αναγέννησης Δημηνιού, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με συγχωρείτε που κρατάω το χαρτί, αλλά ανέβηκα για να κάνω τις ευχαριστίες και δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν. Επιτρέψτε μου λοιπόν, πριν ξεκινήσει η παράστασή μας, να ευχαριστήσω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Λυκείου των Ελληνίδων Παρατήματος Κιάτου, τους ανθρώπους που συνέβαλαν στην πραγματοποίησή της. Το νομικό πρόσωπο Παιδείας και Πολιτισμού Μικόνη, τον άξιο ερμηνευτή του παραδοσιακού τραγουδιού και πολύτιμο συνεργάτη μας, κύριο Παναγιώτη Λάλεζα, και την ορχήστρα του, τη Μαρία Γεωργιάδου, που για μια ακόμη χρονιά ζωντανεύει με τη φωνή της στα κείμενα. Την Αγγελική μας. Τον Κώστα τον Στέφα για τη συνδρομή του στα σκηνικά. Τους δασκάλους μας, Έφηγα η Τάνη, που έχει και την ευθύνη της παράστασης. Δημήτρη Μπάκο και Θανάση Βόσκα. Βεβαίως τους χορευτές όλων των ηλικιών που θα δείτε απόψε. Δυνατό χειροκρότημα. Και στο προσωπικό μου ευχαριστώ για τις κυρίες του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν εθελοντικά και άοπνα για όλα αυτά που βλέπετε. Την Αντιπρόεδρο και Έφορο Καλλιτεχνικών Εφροσύνη Καρβουτζή. Τη Γενική Γραμματέα Αλεξάνδρα Φίλου. Την Έφορο Οικονομικών και Παραδοσιακού Χορού Κωνσταντίνα Κολαξίδου. Την Ταμεία Παναγιώτα Κοντογιάννη. Την Έφορο Ιματιοθήκης Πολυξένη Παπαλέξη. Την Έφορο Εργαστηρίου Παραδοσιακού Τραγουδιού Αναστασία Σταματοπούλου. Την Έφορο Εορτών και Εκδηλώσεων Ιωάννα Κελάρη. Και την Έφορο Στήριξης της Οικογένειας Αγγελική Τζιμοτόλη. Κυρίες και κύριοι, στην απόψινή παράσταση δεν θα δείτε μόνο χορούς, αλλά και δρόμενα, τα οποία αναπαριστούν έθιμα και συνήθειες των περασμένων εποχών που το Λύκειο θέλει να θυμίσει σε κάποιους και να γνωρίσουμε σε άλλους. Σαν σήμερα, 3 Αυγούστου και ημέρα Δευτέρα, έφυγε από τη ζωή ο άνθρωπος που μου γνώρισε το θαυμαστό κόσμο της παράδοσης και μου δίδαξε το σπουδαιότερο μάθημα, πως για τον άνθρωπο μετράνε αυτά που αγάπησε και αυτά που θυμάται. Αυτό κάναμε κι εμείς απόψε. Δημιουργήσαμε με αγάπη κάτι που, τελειώνοντας, ελπίζουμε να είναι μια όμορφη ανάμνηση τόσο για σας όσο και για μας. Σας ευχαριστούμε όλους θερμότατα για την παρουσία σας. Καλή θέαση. Καλώς το λενιό μου. Κάπως να σε βλέπω σήμερα. Τι μου έχεις? Εδώ όπως καθόμουν και σε περίμενα, μου ήρθε στο μυαλό όλη η ζήση. Πέρασαν από μπροστά μου οι χαρές και οι λύπες. Τα γέλια και τα κλάματα, όλα μαζί σαν μια στιγμή ανάμνηση. Τι σου είναι η ζωή τελικά? Πότε ήμουν κόρη, μετά γυναίκα, μάνα, γιαγιά? Λενιό μου, ζήσαμε δύσκολα χρόνια, παιδάκι μου. Με στερήσεις, με φτώχεια, με βάσανα. Στο λέω όμως όχι χωρίς χαρές και χωρίς γλέπια. Κοριτσάκι ήμουν που γνώρισα τον παππού σου στην Τρίση. Εκεί μαθές ήταν τότε το σημείο συνάντησης. Τον είδα και αυτό ήταν. Με κοίταξε και εκείνος. Τον άντρα όμως τα χρόνια μου τον εδιάλεγε ο πατέρας του κοριτσιού. Και έτσι το έκρυψα μέσα. Δεν είπα τίποτα. Πεταγόμουν σαν έλεγε η μάνα, πια θα πάει για νερό. Εκεί μου εξομολογήθηκε για την αγάπη του
και πως ήθελε να έρθει να με γυρέψει. Κι ήρθε. Ο πατέρας μου όμως ούτε να ακούσει. Στο κελάρι με κλείδωσε. Όμως αυτός ήταν λεβέντης, παλικάρι. Το έλεγε η καρδιά του. Ήρθε και με γύρεψε 2 και 3 φορές. Το ξετίμησε ο πατέρας μου και αποφάσισε να με δώσει. Τη χαρά μου δεν περιγράφεται με λόγια, παιδάκι. Το όνειρό μου να πάρω εκείνον που αγάπησα γινόταν αληθινό.
το χάμα η δούλα λεμονιά. Θέλουν να μας χωρίσουν για σιά ρετσοπούλα μια σου. Θέλουν να μας χωρίσουν για σιά ρετσοπούλα μια σου. Sweet.
σβήσματα, βαγγέλτα βονιάσματα, σουίτσα στα σβήσματα. Ξεκίνησε μία εβδομάδα πριν. Βγάλαμε τα παιδιά να τα σημώσουμε. Τα πήγαμε στο νέο μου σπίτι, φτιάξαμε οι γυναίκες τη λειτουργιά. Το βράδυ του Σαββάτου επήγαν όλοι οι φίλοι του παππού σου για να πάρουν το κουμπάρο και του έκαναν το τραπέζι. Η Κυριακή το πρωί ξούρισε τον παππού σου, τα όργανα έπαιζαν και οι συγγενείς και οι φίλοι χόρευαν. Ενώ εμένα με τίμασαν οι κοπέλες. Θυμάμαι. Βγήκα στο κατόφλι του σπιτιού, έκανα 3 φορές το σταυρό μου, έπειτα έσπασα τη λειτουργιά στα 2 και το μισό το έδωκα πίσω για την παλιά ζωή και το άλλο μισό μπροστά για την καινούργια ζωή μου. Και μετά τα στεφανώματα χορέψαμε και γλυδίσαμε ως την αυγή. Αχ, σαν να τα ξαναζώ τώρα, σαν να βλέπω τον Κωνσταντίνο γαμπρό και με έναν ύφη στο πλάι του.
μου, τότε δεν έπρεπε μια γυναίκα να αργήσει να αποκτήσει παιδί. Το παιδί στέλνει το γάμο. Έτσι, ένα χρόνο μετά κρατούσα στην αγκαλιά μου τον πατέρα σου. Καμάρωσε όλο το σόι που έκανε παιδί. Δεν ήθελαν με τίποτα τότε τα κορίτσια, αφού ούτε το όνομα κρατούσαν και έπρεπε και να τα πρικήσεις. Σαν τώρα θυμάμαι τη μεγάλη μου χαρά και την αγάπη που ένιωσα σαν το μάνα. Ολημερής και ολονυχτής το εφρόντισα, το ετραγουδούσα, το ταχτάρισα. Εσένα σου τα έλεγα, μα μωρό είσαι, πού να θυμάσαι. Από το όνομα του πεθερού μου έχει και το όνομα του αδερφού μου, του Γιώργη. Το αδελφού σου? Ποιος είναι αυτός ο αδελφός σου? Δεν τον έχω ξανακούσει. Ο μικρός μας έφυγε στην ξενιτιά. Έντομα τα είδαμε από τότε. Δύσκολος αποχαιρετισμός αυτού που φεύγει, ακόμα κι αν είναι για μια καλύτερη ζωή. Όλοι στενοχωρούνταν και δάκρυζαν σε κάθε φευγιό. Από βραδείς, εμείς οι γυναίκες τρώναμε τραπέζι, στο οποίο συμμετείχε όλη η οικογένεια. Δώσαμε φυλαχτά, μικρές εικόνες, κυρίως της Παναγίας. Έξω από την πόρτα, χύσαμε νερό για να είναι καθαρή και εύκολη και η δική του στράτα. Ο ξενιτεμός εκείνη την εποχή ήταν για τον ξενιτεμένο και για την οικογένειά του ισοδύναμος με το θάνατο. Όλοι αποχαιρετήσαμε τον αγαπημένο μας Γιώργη μονολογώντας: «Ανάθεμάς ξενιτιά, και εσύ και τα καλά σου». Thank you.
Thank you.
Ore στον Ορλή, άιντε βγήκα να ξεριανίσω. Ευχές και τάματα έκανε η μάνα μου. Τίποτα, κόρη μου. Τον ήθελε ο Θεός κοντά του. Ήταν μια Κυριακή που έφυγε για το μεγάλο ταξίδι. Αλλά ήταν λεβέντης. Αγαπητός σε όλους, δικούς, φίλους και ξένους. Και τον μυρολογήσαμε όπως του τέλειαζε.
Έφυγες μια νύχτα και δεν είπες ούτε αντίο. Έμεινα μονάχη στο βοριά και μες στο κρύο. Έμεινα παιδάκι πίσω για να δακρύζω, για να δακρύζω. Να φοβάμαι να παγώνω, να μη μερώνω, να μη μερώνω. Πέρασαν τα χρόνια και η λύπη δεν ξεχνάει. Ένα πατρικό σου χάδι η καρδιά ζητάει. Να μπορούσα να σε είχα έστω για λίγο, έστω για λίγο στο πλευρό σου για να γύρω. Έστω για λίγο, έστω για λίγο. Έφυγες μια νύχτα και δεν είπες ούτε αντίο. Έμεινα μονάχη στο βοριά και μες στο κρύο. Έμεινα παιδάκι πίσω για να δακρύζω, για να δακρύζω. Να φοβάμαι να παγώνω, να μη μερώνω, να μη μερώνω. Δεν θυμάμαι αν σου είπα πόσο σ' αγαπώ. Πώς περνούσατε? Το Πάσχα, κόρη μου, όλοι μαζί, όλο το χωριό γινόταν μια μεγάλη αγκαλιά για να γιορτάσει την Ανάσταση του Χριστού μας. Τη λαμπρή στα χρόνια μου δεν έφευγε κανένας από τη λειτουργία. Παρακολουθούσαμε ως το τέλος, μεταλαβαίναμε, παίρναμε αντίδωρο και έπειτα εφεύγαμε. Την εβδομάδα της λαμπρής, που αρχίζει την Κυριακή του Πάσχα και τελειώνει του Θωμά, την ελέγαμε ασπροβδομάδα ή ασημοβδόμαδο. Ασπροβδόμαδο ονομάστηκε επειδή ασπρίζουν οι ρόκες, δηλαδή τα καλαμπόκια. Το ασπροβδόμαδο δεν δουλεύαμε ούτε στο χωράφι, ούτε στα μπέλη, ούτε για ξύλα παέναμε. Ανήμερα του Πάσχα γινόταν ανταλλαγή μεταξύ συγγενών από μπαντούσιες και αυγά κόκκινα. Εκεί, μετά τη λειτουργία της αγάπης, πιάναμε όλοι μαζί το χορό στην αυλή της εκκλησιάς και το γλέντι κρατούσε πολλές ώρες. Πρώτοι έσαιναν το χορό ο παπάς, ο πάρεδρος και μετά όλο το χωριό για να γιορτάσουμε την Ανάσταση. Thank you.
στην Αγνατέ. Παλιά και τα κοινό.
γαμώ. Λιώσαν τα χιόνια, τα λιώσανε. Μπορεί τα χιόνια, τα λιώσε η βροχή και εσύ κύμα σε μοναχή.
ξέρεις, Λενιό μου, η ζωή ποτάμι είναι. Και σε παίρνει στα νερά της, προχωράει. Και έπειτα, η κάθε μέρα έχει μια δύναμη που δεν την καταλαβαίνεις, αν δεν έχεις την ηλικία μου. Τι εννοείς, γιαγιά? Πως θυμάσαι τις έντονες στιγμές, αλλά ανακουφίζεται η ψυχή σου με τις μικροχαρές, όπως αυτές που ζούσαμε όταν δεν είχαμε δουλειές. Όλες οι γυναίκες, μικρές και μεγάλες, νιές με τα μωρά στη Σαρμανίτσα, παζευόμασταν στην αυλή και πήγαινε το κέντημα και το γνέσιμο της ρόκας από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, τη δύση του ήλιου. Τραγουδούσαμε ολημερείς και τα μικρά παιδιά έπαιζαν και γελούσαν, όρευαν.
στην πόρτα. Μαραθήκανε τα χόρτα, πρόστισε λένιο στην πόρτα.
σε και στη χαρά, ας είναι αγάπη μου καλά. Για να πάω να στεφανώσω δυο χεράκια να σταυρώσω. Για να πάω να στεφανώσω δυο χεράκια να σταυρώσω.
ο αγαπητικός της. Ραντούκα με τον αγαπητικός της. Τσάγια κι αγάπια πάτησα, ως που να σ' αγαπήσω, Ραντούκα με, ως που να σ' αγαπήσω. Περισσότερο σαν πανηγύρι παρά μια αγροτική εργασία. Πολλή δουλειά. Ποτάμι ο υδρότας των ανθρώπων στο αμπέλι, μέχρι το κλίμα να δώσει τους καρπούς του και να αρχίσουν στις αρχές του Αυγούστου να ροδίζουν οι ρόγες του που κρέμονται σε κάθε τσαβή. Το αμπέλι σε θέλει μέσα από την άνοιξη μέχρι τον τρίγο, έλεγε ο παππούς σου. Και δεν είχε άδικο βέβαια. Οι μέρες του τρίγου ήταν γιορτάσεις, καθώς οι πλαγιές βούιζαν από το τραγούδι των τριγητών. Άντρες, γυναίκες, μικροί, μεγάλοι, όλοι στο γιορτάσι του τρίγου με χαρά μεγάλη, με γέλια, με τραγούδια. Το πρωί ξεκινούσαμε πουλούκια πουλούκια και παέναμε να τριγίσουμε τη σταφίδα, είτε τη μαύρη είτε τη σουλτανίνα. Και μόλις τη γεμίζαμε τα κοφίνια μας, τα φορτώναμε στα ζωντανά και τα πηγαίναμε στα λόνια για άπλωμα. Ο ένας τον άλλον ευχόμασταν καλά μπερκέτια, δηλαδή καλή σοδιά. Και φυσικά, μπαίνοντας στο κτήμα, εκάναμε όλοι το σταυρό μας. Αυτό διαρκούσε κάποιες μέρες και μαζεύοντας τα πρώτα, ερίχναμε και τα δεύτερα. Άλλες φορές πάλι, από το αμπέλι, τα σταφύλια τα παέναμε στο πατητήρι και από εκεί ο μούστος στα βαρέλια, ώσπου να οριμάσει για να μεταμορφωθεί σε κρασί, για να ακολουθήσει η απόσταξη του τσίπουρου. Είχαμε και τα κολύγια, δηλαδή τα δανεικά, αφού όλοι μαζί οι συγγενείς, οι φίλοι, οι γείτονες, πηγαίναμε από τον ένα στον άλλον για να μαζέψουμε όλη τη σοδιά. Χρονιές, εγεμίζαμε τα λόνια μας δυο και τρεις φορές. Το βράδυ, μαζευόμασταν στα σπίτια να πιούμε ένα κρασί και να ξεκουραστούμε από τον κάματο της μέρας. Βέβαια, ούτε το τραγούδι έλειπε, ούτε το γλέντι, ούτε τα αλληλοπειράγματα από αυτή τη μάζοξη.
πίτσα που έχει στο λαιμό.
γαμό που θα έρθουμε.
Ποιες είναι αυτές που ακούγονται? Ξέχασες, κόρη μου. Γιορτάζει η μεταμόρφωσή μας, η εκκλησιά μας. Και έχουν μαζευτεί όλοι για τη μεγάλη γιορτή. Θα έχουμε χαρές δηλαδή, Βέβαια. Θα χορέψουν όλοι, μικροί και μεγάλοι, για να τη γιορτάσουν όπως τις πρέπει. Και εμείς, κόρη μου, να ευχηθούμε σε όλους να είναι γεροί και δυνατοί. Καλό καλοκαίρι και καλή αντάμωση.
γέλασες όταν σε είδα. Αυτό ήτανε, το πεπραγμένο έγινε ανάμνηση, τελειώσαμε. Η Μαρία η Γεωργιάδου να έρθει μπροστά. Καλή Μαρία, για σένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χειροκροτήστε τη. Οι δάσκαλοι Έφη Γαϊτάνη, Δημήτρης Μπάκος, Θανάσης Μπόσγας. Μαρία μου, φιλελάδα μου αγαπημένη. Δεν είναι λεφτά αυτά, έχουμε κρίση τώρα, έτσι. Είναι ένα ευχαριστήριο μικρό, δελμένο μέσα από την αγάπη μας, γιατί ποτέ δεν σε ρωτήσαμε αν αγαπάς το παραδοσιακό τραγούδι ή και το χορό. Παρόλο αυτό, πάντοτε είσαι πρόθυμη και ποτέ δεν μας έχεις πει όχι. Το χαμόγελό σου μας κραμμένει. Σας ευχαριστώ πολύ. Παναγιώτης Λάλιζας και η ορχήστρα του. Να πω για τους μουσικούς. Στο κλαρίνο, ο Γιάννης Μπόσγας. Βιολί έπαιξε ο Βασίλης Αθανασιάς. Στο λαούτο, ο Αλέξανδρος Σωτήρκος. Στα κρουστά, ο Λάζαρος Ακριβόπουλος. Κάιτες, Δημήτρης Μπάκος. Τζέμις Αλέξης. Τρομπέτα, Κατσίβελος Δημήτρης. Νταχαρέ, Σουλιμιώτης Σταύρος. Και... Λάλε σας, Κάμους Βαπτής και Αργώνες. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Οι χορευτές του Λυκείου των Ελληνίδων, παρακαλώ παραρτήματος Κιάτου. Και το Διοικητικό Συμβούλιο να ανέβει επάνω. Ελάτε το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να κάνουμε μια τελευταία υπόκληση, να αποδεσμεύσουμε και τον κόσμο, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρέμεινε. Ελπίζουμε να διασκεδάσατε, να σας άρεσε. Τα λέμε τον Οκτώβριο. Και στους υπόλοιπους. Πολύ σίγουρο, σκέτα, παλιά.
σημαζόμενε.